Λοιπόν, φιλάρακια, καλή σας μέρα. Ας σας δείξω πώς αρματώνω τις σιλικόνες. Όμορφα και απλά και γρήγορα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε μία κόλλα στιγμής. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Μία σακοράφα για να μπορέσουμε να περάσουμε τον κλέφτη μας. Και αυτό που ανοίγει τους κρίκους για να μπορούμε να βάλουμε τη σαλαγιά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Παίρνουμε μια σιλικόνη, παίρνουμε μια κεφαλή και μια σιλικόνη. Η σιλικόνη είναι ανοιχτή από κάτω και στην αρχή έχει μια οπή, δεν ξέρω αν φαίνεται, για να μπορέσει να χωθεί μέσα στον κρίκο. Λοιπόν, δοκιμάζω τη σιλικόνη να δω πού θα τη βάλω. Την περνάω από εδώ, βγαίνει από την κάτω μεριά. Την γυρίζω ανάποδα. Ανοίγω εδώ το από κάτω τη σιλικόνη και την περνάω. Λοιπόν, μπήκε εδώ η σιλικόνη, αλλά δεν είναι έτοιμη. Παίρνω την κόλλα. Εμένα η κόλλα έχει και πινελάκι για πιο ευκολία. Βάζω λίγο στην κεφαλή και σπρώχνω τη σιλικόνη, την πιέζω λιγάκι. Κρατάω 5, 6, 7 δευτερόλεπτα και είναι έτοιμη. Κρατιέται, βλέπετε. Τι ωραία που κρατιέται. Λοιπόν, συνεχίζω. Παίρνω ένα κρίκο. Παίρνω το περσάκι. Ανοίγω, βλέπετε. Εδώ. Παίρνω την κεφαλή. Παίρνω από κάτω. Και είναι έτοιμη. Λοιπόν, έτσι τις ψαρεύω εγώ. Εγώ δεν βάζω κλέφτη. Για αυτούς όμως που θέλουν κλέφτη, παίρνουμε τη σιλικόνη έτσι, την κρατάμε όρθια, βάζουμε στο κέντρο, δεν ξέρω αν φαίνεται, τη σακοράφα και τη βγάζουμε στο κάτω μέρος. Τώρα νομίζω ότι φαίνεται. Παίρνουμε τα αγκίστερη. Περνάμε το νήμα μας. Την τραβάμε. Λοιπόν, εδώ κάνω εγώ μία άλλη μαγιά. Βάζω λίγο κόλλα εδώ, βλέπετε, εδώ και χώνω μέσα το αγκίστερι για να μπορέσει να κάτσει έτσι ώστε να μην πηγαίνει δεξιά αριστερά το αγκίστερι. Τεντώνω, βλέπετε, τεντώνω. Γυρίζω τη σιλικόνη εδώ ανάποδα. Παίρνω πάλι τη σακοράφα από την κάτω μεριά, έτσι. Την περνάω. Παίρνω την άκρη. Την τραβάω. Την ψιλοτεντώνω. Όχι πολύ όμως, λίγο. Και κάνω εδώ ένα κόμπο, τρεις τσακιστές δηλαδή, όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Ξεκινάμε. Μία. Όχι πολύ τέντομα. Δύο. Και μία τρεις. Αφού λοιπόν το κάνω αυτό,
Παίρνω πολύ απλά ένα χαρακτήρα. Το καίω εκεί, αφήνω λίγο στην άκρη. Παίρνω πάλι την κούλα. Τυπικό θέμα αυτό. Και βάζω εδώ πάνω στον κόμπο και λίγο στην κεφαλή. Έτσι. Και είμαστε έτοιμοι. Σιλικόνη μας είναι έτοιμη, αρματωμένη. Βλέπετε, το ακίσρι δεν βγαίνει. Έχει μπει κόλλα εδώ πέρα. Σταθεροποιείται, δεν πάει δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα βιντεάκι που έχω ετοιμάσει με μια ωραία σφυρίδα. Έχω και περιγραφή μέσα. Εύχομαι να σας αρέσει. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Μετά λοιπόν το αρμάτωμα της σιλικόνης, πάμε να δούμε ένα βιντεάκι και να πούμε και δύο λόγια σχετικά για το ψάρεμά της. Ένα βιντεάκι με μια ωραία μάχημη σφυρίδα. Όπως είπα και στο αρμάτωμα της σιλικόνης που είδαμε πιο πριν, στα δικά μου δεν χρησιμοποιώ κλέφτη στην ουρά. Θεωρώ ότι τα μεγάλα ψάρια δεν πάνε να σκοτώσουν, αλλά πάνε να φάνε. Κυρίως τα μαύρα, αλλά και αρκετά μεγάλα ψάρια, συναγρίδες, τσαούσια και άλλα, βαράνε στο κεφάλι. Λοιπόν, όπως έχουμε πει, η ταχύτητα που ψάχνουμε είναι το πολύ στο 1,2, 1 κόμβους. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με τις συνθήκες που έχουμε. Στο συγκεκριμένο βίντεο έχω κόντρα τον καιρό και το ρέμα. Οπότε η ταχύτητά μου αυξάνεται στους 2 με 2,2 κόμβους. Βλέποντας λοιπόν το ψάρι, σταματάω και δεν χρειάζεται να διορθώσω κάτι, μιας που το ρέμα και ο καιρός θα με φέρνουν λίγο πίσω, έτσι ώστε να πέσω ακριβώς πάνω στο ψάρι. Το χτύπημα λοιπόν, αφού κατέβηκα κάτω και πέσα ακριβώς πάνω στο κεφάλι του, δεν άργησε να έρθει και στην τέταρτη πέμπτη μανιβελιά μας πήγε.
μαχητικότητα που έχει το συγκεκριμένο ψάρι μας δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε με αρκετά μεγάλο ψάρι. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι, φίλοι μου. Ναι, οι σφυρίδες είναι δυνατά ψάρια, αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως με τα κιλά της. Μια μεγάλη σφυρίδα, 10, 12, 15 κιλά, στην αρχή μέχρι να την ξεκολλήσεις από το βυθό, 7, 8, 10 μέτρα, τα πράγματα είναι δύσκολα, ζόρικα. Μετά είναι λίγο πιο εύκολο, μια που βγάζει φούσκα και παραδίδεται το ψάρι. Στις πιο μικρές σφυρίδες, όπως έχουμε να κάνουμε τώρα, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Συνήθως τέτοια ψάρια δεν βγάζουν εύκολα φούσκα και είναι μάχημα όλη την ώρα. Έκανα μια προσπάθεια να τη βγάλω κάποια φωτογραφία μέσα στο νερό, αλλά φούσκα δεν είχε βγάλει. Πιασμένη ήταν στο κεντρικό αγκίθρι, αλλά δεν έβλεπα τη σαλαγιά και δεν ήξερα εάν την έχει πιάσει, αν και την είχε πιάσει και η σαλαγιά. Με αποτέλεσμα να βάλω γρήγορα το ψάρι μέσα, μην έχουμε κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Εύχομαι να βοήθησα κάποια παιδιά σχετικά με το αρμάτωμα της σιλικόνης και να σας άρεσε το βίντεο. Αν πραγματικά σας άρεσε, πατήστε μια εγγραφή στο κανάλι, είναι σημαντικό για εμένα, και κάποιο like. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε. Θα συνεχίσουμε με επόμενα βίντεο σχετικά πάντα με τη σιλικόνη με περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ και πάλι, παιδιά.